Γεια σας κορίτσια, ελπίζω να είστε όλες καλά και να περνάτε όμορφα και να έχετε όλες όμορφα Χριστούγεννα από εδώ και πέρα και γενικά διακοπές Χριστουγέννων. Εγώ δυστυχώς ακόμα δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει, δεν έχω μπει καθόλου στο πνεύμα των Χριστουγέννων, ούτε ένα Χριστούγεννα ήρθαν πάλι δεν ανέβασα στο Facebook της Βανδύ. Δεν ξέρω γιατί, νομίζω φέτος είναι πολύ μίζερα τα Χριστούγεννα για όλους μας. Κακό αυτό, πολύ ρόλο παίζει ότι όλες οι πόλεις νομίζω δεν είναι πάρα πολύ στολισμένες. Βέβαια, να μου πεις από τη μία αυτό είναι πάρα πολύ καλό εντός εισαγωγικών, γιατί αντί να ξοδέψεις τα λεφτά του Δήμου σε κάτι εντελώς άσκοπο όταν άλλοι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, καλύτερα να μην τις στολίσεις. Ναι, μεν αυτό. Βέβαια, από την άλλη, νομίζω γενικά ακόμα και εγώ και οι φίλοι μου δεν έχουμε μπει σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη διάθεση της αγάπης, της αλληλεγγύης κλπ. Όχι ακόμα. Ελπίζω όταν θα πάω στο χωριό μου που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, που θα είναι πιο απλά με την οικογένειά μου κλπ. Να είναι καλύτερα και ελπίζω και για εσάς να είναι καλύτερα. Τέρμα κλάψα. Σήμερα σας έχω ένα βίντεο haul. Είναι ένα collective haul, δηλαδή είναι πράγματα που δεν αγόρασα μέσα σε μία μέρα προφανώς. Ίσως είναι και τον τελευταίο μήνα, έπρεπε κάποια στιγμή να σας τα δείξω και είναι πράγματα τα οποία έχω αγοράσει και από καταστήματα εδώ στα Γιάννενα και από ίντερνετ. Πάμε να αρχίσουμε κατευθείαν γιατί αυτό το βίντεο νομίζω θα βγει πολύ μεγάλο με τη φλιαρία μου. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τα ρούχα που είναι νομίζω τα πιο βαρετά. Και θα ξεκινήσω αρχικά από μια παραγγελία από το Dress Link. Το Dress Link σας το έχω ξανασυστήσει, μου είχαν στείλει κάποια πράγματα. Έκανα μια παραγγελία για να μην μακρηγορώ πόσο κάνουν αυτά που πήρα. Θα σας έχω όλα τα link από κάτω. Γενικά η παραγγελία μου δεν ξεπέρασε μαζί με τα έξοδα αποστολής τα 40 δολάρια. Κάπου εκεί μου βγήκε η παραγγελία, 41 δολάρια εκεί, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Βέβαια, μπορώ να πω ότι ήταν λίγο απογοήτευση, θα σας δείξω το γιατί. Αρχικά να σας πω ότι παρήγγειλα αυτά τα γυαλιά, τα οποία δεν άρεσαν σε κανένα από τους φίλους μου, αλλά εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα ο ρόλος, είναι επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ ήλιο στα Γιάννενα, είναι η στέκα. Κρατάνε τα μαλλιά μου όρθια. Μετά πήρα μια φούστα πάρα πολύ οικονομική, δεν θα έκανε ούτε 4 δολάρια, είναι αυτή εδώ. Τις οποίες μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα, αλλά το κακό είναι ότι φαίνεται εδώ το λάστιχο πάρα πολύ. Βέβαια, σκοπεύω να τη βάλω με ζώνη, ψηλόμεση ζώνη εκεί πέρα, για να το κρύβει λίγο. Οπότε εντάξει, 3-4 δολάρια έκανε, τίποτα. Μετά, πήρα ένα φόρεμα το οποίο είχα σκοπό να το φορέσω Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, κάτι τέτοιο, και είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Είναι έτσι, είναι λεοπάρ. Δεν είναι το γύφτικο το λεοπάρ, είναι το πιο λογικό. Έχει και τη ζώνη του. Αυτό κόστησε ούτε 10 δολάρια νομίζω, γύρω στα 8 δολάρια. Και το κακό είναι με αυτό ότι πήρα το νούμερο extra large, που έλεγε ότι είναι το large της Ευρώπης. Είναι το extra large στο κινέζικο, το large της Ευρώπης. Καμία σχέση. Είναι small, το πολύ medium, δηλαδή είναι σίγουρα medium. Εμένα προσωπικά που μου κάνει το large μια χαρά στην Ελλάδα, αυτό εδώ δεν μου κάνει στο στήθος. Δηλαδή πρέπει να το βάλω χωρίς σουτιέν και να ρουφιέμαι. Και μου είναι και πάρα πολύ κοντό. Δεν ξέρω τι θα το κάνω. Σίγουρα κάποιος άλλος θα το πάρει, κάποιος άλλος θα το χαρεί. Εγώ πάντως όχι. Εκτός και αν χάσω 20 κιλά μέσα στα Χριστούγεννα. Που κλείται. Μετά, το αγαπημένο μου πράγμα είναι αυτό εδώ το pullover. Το οποίο στην Κινέζα στη φωτογραφία έδειχνε ότι είναι μέχρι το γόνατο. Εμένα μου είναι κανονικά λίγο πιο κάτω από την κοιλιά μου. Είναι τραγικό λίγο με τα νούμερα, δηλαδή, αλλά ήμουν συνειδητοποιημένη, γι' αυτό και πήρα αυτό που έλεγε oversized, δηλαδή ήξερα ότι κάτι τέτοιο θα παίξει, αλλά εγώ δεν το ήθελα να είναι εκεί πέρα στο γόνατο, το ήθελα κανονικό. Το είχε και σε άλλα χρώματα, προτίμησα αυτό γιατί δεν έχω κανένα pullover σε αυτό το χρώμα. Και έκανε νομίζω 6 δολάρια ή 8, κάτι τέτοιο. Τραγικά χαμηλή τιμή, όταν στην Ελλάδα τέτοια pullover τα παίρνουμε 30 και 40 ευρώ. Μετά πάλι, στο χάος να σας δείξω,
Πήρα ένα σετ πινέλα για την αδερφή μου. Είναι αυτά εδώ. Τα οποία έχουν μέσα διάφορα πινέλα ματιών και ένα προσώπου. Και τα πήρα για την αδερφή μου. Αυτά έκαναν ούτε 2-3 δολάρια. Δεν θυμάμαι πόσο έκανα. Θα σας τα έχω όλα τα link από κάτω να τα δείτε. Και πήρα και ένα κολιέ το οποίο έκανε 1,5 δολάριο κάπου εκεί. Πολύ απλό. Αυτό εδώ. Εδώ. Και αυτά από Dress Link, θεωρώ, και τα γυαλιά, ναι, τέλος, τα γυαλιά θυμάμαι πως έκανα. Μετά, πάλι από ρούχα, πήρα ένα σορτσάκι από Zara. Ένα αυτό εδώ, το οποίο είναι δερμάτινο, έκανε 30 ευρώ, θεωρώ ότι η τιμή ήταν πάρα πολύ ζημημένη, αλλά ειλικρινά είναι το μόνο δερμάτινο σορτσάκι που νομίζω ότι μου στρώνει πάρα πολύ καλά. Δεν μαζεύεται στα μπούτια όταν περπατάω και είναι πάρα πολύ χοντρό, δηλαδή η ποιότητά του είναι καλύτερη από όσο τσάκια που έχω δει στα Bershka και στα Pull & Bear. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το φορέσω νομίζω η πρωτοχρονιά Χριστούγεννα, θα είναι σίγουρα ένα από τα πράγματα που θα φορέσω. Και μετά πάμε H&M. Πήρα μία μπλούζα από H&M, η οποία είναι πάρα πολύ απλή, έκανε 15 ευρώ. Αυτή εδώ. Γενικά επειδή το πουφάν μου είναι παραλλαγή, προσπαθώ να παίρνω πιο γήινα χρώματα και πήρα αυτή εδώ. Μου άρεσε ότι μπροστά κάνει αυτή τη διαφάνεια, έτσι λίγο παίζει, δεν είναι απλό μπλουζάκι. Απλό κατά τα άλλα είναι. Και πήρα μετά και δύο πραγματάκια από την καινούργια σειρά που έχουν στα H&M που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι με πράσινο όλο και rose gold. Πήρα ένα body splash, το pink macaroon, και αυτό έκανα 3,95. Αυτό το πήρα για δωράκι για την αδερφή μου, γιατί θα της φτιάξω ένα δωράκι και θα της βάλω και αυτό μέσα. Γενικά να σας πω ότι στα H&M έχει αυτές τις δύο σειρές που έβγαλε τώρα, είναι απίστευτα καλές για να κάνετε δωράκι. Έχει ας πούμε 4 body lotion μαζί, έχει ένα σετάκι με σκιά, lip gloss και βερνίκι, έχει lip gloss μόνα τους, έχει body splash, έχει body lotion μόνη της, δηλαδή πάρα. Και κοιτάξτε τι γλυκό που είναι, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ όμορφο για δωράκι, εγώ νομίζω ότι μόνο που θα το έβλεπα θα χαιρόμουν. Και πάλι από την ίδια σειρά πήρα και αυτό το βερνίκι, όπα θα πέσει, το οποίο είναι glitter ουσιαστικά, έτσι, rose gold, rose χρυσός, πώς το λένε. Και αυτό έκανε 2,95. Επίσης, πήρα και ένα κολιέ το οποίο με πρόλαβε και το έβαλε η Μάρα σε βίντεο. Anyway, δεν κρατάω κακίες εγώ στο YouTube. Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο εντωμεταξύ εδώ πέρα στα Γιάννενα και λέω κάτσε να το προλάβω να το πάρω, μην το πάρω άλλη μέρα και το πάρει καμιά άλλη. Και είναι αυτό εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό εδώ και έκανε νομίζω 13 ευρώ αυτό το συγκεκριμένο. Μετά, από τα Talibai πήρα αρχικά ένα κολάν που φοράω μαύρο, δεν ξέρω πώς να σας το δείξω, δεν θα σας το δείξω, το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό και όσες ψάχνουν χοντρό κολάν μαύρο να πάνε στα Talibai γιατί έχει πάρα πολύ ωραία κολάν. Μετά πήρα ένα πουκάμισο, αυτό εδώ, το οποίο το έχω φορέσει κιόλας. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ στη μόδα, όλες το έχετε δει το σχέδιο. Έπεσα κι εγώ στην παγίδα, το πήρα, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μακρύ και το φοράω και ανοιχτό, αλλά το φοράω και μέσα από φούστες και το ιδιαίτερο σε αυτό το πουκάμισο είναι ότι είναι διαφάνεια. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν φαίνεται εντελώς αντρικό και το συγκεκριμένο νομίζω είχε 20 ευρώ, αν δεν απατώμαι. Επίσης, πήρα μία άλλη μπλούζα, η οποία έκανε 15,95 και είναι αυτή εδώ και την είχε σε προσφορά, έπαιρνες 2 στα 2 πράγματα, το ένα δώρο, οπότε πήρα αυτή εδώ την μπλούζα, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα τη θεωρούσα πάρα πολύ kits, αλλά έχω σκοπό να τη φορέσω ή Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά. Που μέσα στα χρυσά, στα κόκκινα και στα πράσινα που θα επικρατούν και γενικά σε ό,τι παγέτα υπάρχει στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει εκείνη την ημέρα, νομίζω
ότι θα είμαι πάρα πολύ απλά ντυμένη με αυτό το μπλουζάκι. Οπότε λέω γιατί όχι, ας το ρισκάρω. Δεν ξέρω αν θα το συνδυάσω, αλλά το πήρα. Και μετά πήρα και ένα τσαντάκι. Έχω πάρα πολλούς φάκελους, αλλά δεν έχω ποτέ τσαντάκι το οποίο να μπαίνει έτσι στον ώμο, για να μπορώ να το κρατάω χωρίς να φοβάμαι μην το αφήσω κάπου και μου το κλέψουν. Οπότε πήρα αυτό εδώ το τσαντάκι. Είναι ωραίο το υφασμά του, δεν είναι ψεύτικο. Και έχει και αυτό εδώ. Και θα με βγάλει ασπροπρόσωπη τις ημέρες που θα κουβαλάω πάνω από 50 ευρώ μαζί μου για έξοδο και θα φοβάμαι μην με κλέψουν. Συνεχίζω με αξεσουάρ. Θα σας δείξω ένα κολιέ που πήρα μαζί με τη μαμά μου. Δηλαδή μου το πήρε με σκοπό ότι σε ένα-δύο μήνες θα της το δώσω. Και βασικά αυτή το αγόρασε και μου το έδωσε. Οπότε είναι κάτι που πήρα με τη μαμά μου. Λοιπόν, είναι από το site www.sismade.com. Αυτό το site το έχουν δύο κορίτσια αδερφές, κάνουν χειροποίητα κοσμήματα και εγώ αυτό το γνώρισα μέσα από την παραγγελία που είχα κάνει στο Beauty Test Box από το e-shop τους και είχα στείλει ένα βραχιολάκι. Εντελώς τυχαία, μπήκα, είδα ότι κάνουν πολύ ωραία πράγματα και αποφάσισα να διαλέξω κάτι από το site τους και αυτό που πήρα είναι αυτό εδώ το πολύ εντυπωσιακό κολιέ. Ειλικρινά, και ο σκοπός μου είναι να το φορέσω με μαύρο φόρεμα, αυτό το κολιέ και κόκκινο κατά κόκκινο κραγιόν. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θυμάμαι πόσο το πήρα, νομίζω έχει γύρω στα 20 ευρώ. Θα σας αφήσω το link από κάτω, γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου. Και είναι αυτό εδώ. Και λέει ότι θα μου το πάρει η μαμά μου, τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν είναι και σίγουρο. Και μετά, πάλι από αξεσουάρ, πήρα αυτό εδώ το κολιέ, το οποίο έχει την Άρτα και τα Γιάννα πάνω, αυτό εδώ, το οποίο έκανε 5,5 ευρώ, το πήρα από ένα κατάστημα εδώ στα Γιάννενα, καινούριο, και η αλήθεια είναι ότι τίνει να γίνει λίγο kids, αλλά πάλι σκέφτομαι, Χριστούγεννα είναι, πρωτοχρονιά είναι, πότε θα τα βάλουμε, θα το κοτσάρω και αυτό κάπου, μπορεί με την παγέτα, παγέτα και αυτό και έξω από την πόρτα. Μετά, όσους με παρακολουθείτε στο Instagram ή στο Facebook, θα είδατε ότι έσπασα και τις δύο τις τοστιέρες μου. Είχα μια καλή τοστιέρα, ειλικρινά, τη Σίζη, απίστευτη. Με ένα πέρασμα έκανα το μαλλί πλάκα και την πάτησα και έσπασε, η οποία έκανε 45 ευρώ. Και λέω, η πιο άμεση λύση μέχρι να την ξαναπάρω, να πάρω κάτι φθηνό. Και πώς στο τζάμπο, παίρνω μια τοστιέρα, παίρνω αυτή εδώ και μέσα σε δύο μέρες την πατάω και αυτή, ρε κορίτσια. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω την τύχη μου. Και πήγα και την ξαναπήρα. Και πήρα πάλι αυτή, την ίδια από τα Τζάμπο, η οποία έκανε 10 ευρώ. Δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε, είναι λύση άμεσης ανάγκης. Αλλά εντάξει, την κάνει τη δουλειά της, βάζω την κολλήνα εκεί, σιώνει. Κάποια στιγμή γίνονται ίσια. Μετά πήρα. Νομίζω τελειώσαμε με αξεσουάρ και αυτά. Περνάμε στα λίγα καλλιτικά που έχω. Περνάμε σε δύο επαγγελματικά προϊόντα που πήρα. Μου τα σύστησε η κομμωτριά μου και τα πήρα από το κομμωτήριο. Πήρα από την Γκιάννα το Hair Spray Extreme, αυτό εδώ, το οποίο έκανε γύρω στα 8 ευρώ, αν θυμάμαι καλά το πλήρωσα, κάπου εκεί. Πάρα πολύ καλό spray, δεν έχω κάτι να πω, είναι επαγγελματικό και φαίνεται, ούτε κολλάει τα μαλλιά, ούτε τα λαδώνει, ούτε φαίνονται λες και έχεις κάσκα, τίποτα. Και πήρα και ένα προϊόν, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, που λέγεται Color Protect. Και αυτό είναι ένα σπρέι ουσιαστικά που σου κάνει το χρώμα να παραμένει. Αυτό δηλαδή προστασία χρώματος. Γενικά δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, σίγουρα θα σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό όταν το δοκιμάσω. Στη συνέχεια, στη MAC είχε πριν κάτι μέρες 25%, όχι πριν κάτι μέρες, πριν εβδομάδα και 10 μέρες, και πήρα ξανά την BB Cream, γιατί μου τελειώνει και είμαι σίγουρη θα μου τελειώσει μέσα στα Χριστούγεννα, όταν δεν θα είμαι εδώ στα Γιάννα για να την πάρω. Και είναι αυτή εδώ, η Prep and Prime Beauty Ball. Δεν θυμάμαι πόσο έκανε. Και πήρα και ένα nude crayon. Εδώ πρέπει να πέσει το... Και αυτό που διάλεξα είναι το Faux, το οποίο είναι το πιο κοντινό στα δικά μου γούστα, δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω κάτι τελείως άσπρο, πήρα ένα που ροζίζει. Είναι αυτό εδώ και γράφει κάπως έτσι. Νομίζω είναι ιδιαίτερα κολακευτικό χρώμα
και για πρωί και για βράδυ και πάει με όλα. Δεν το έχω ευχαριστηθεί όσο θα ήθελα, αλλά θα το φοράω πιο συχνά, το υπόσχομαι. Και για να το ταιριάζω, πήρε ένα μολύβι το οποίο λέγεται Sour και είναι ένα απλό μολυβάκι το οποίο νομίζω είναι λίγο πιο σκούρο από το κραγιόν και το κάνει πιο έντονο και είναι αυτό εδώ. Πολύ μου αρέσει το μολύβι χιλιών της MAC. Και αυτό έκανε νομίζω με την έκπτωση γύρω στα 12,5 ευρώ, ενώ το κραγιόν γύρω στα 13,5. Η BB Cream δεν θυμάμαι καθόλου, δυστυχώς, καθόλου. Και τέλος πήρα... Όχι τέλος, πήρα 4 βερνίκια νυχιών. Πήρα αυτό εδώ από την εταιρεία Orchidée, που είναι το 716 και είναι ένα καθαρό glitter. Πήρα από την εταιρεία 16's το Fast Dry, ένα σούπερ χρώμα το οποίο δεν βρίσκεις εύκολα, το νούμερο 500. Φανταστικό χρώμα, ελπίζω να το πιάνει η κάμερα. Πήρα από την εταιρεία Amy's Nail Art το νούμερο 11, αυτό εδώ το ασημί. Και πήρα και από την Ace Ink το νούμερο 462 Stonehenge. Είναι ένα απίστευτο μπλε, το οποίο κάνει έτσι λίγο σαγρέ τα νύχια και αυτό νομίζω, δεν θυμάμαι την αρχική του, αλλά το πήρα γύρω στα 7 ευρώ, γιατί ήταν σε προσφορά. Και τέλος, έκανα με την Νικολίνα κάποιες αγορές, πάλι από το e-shop του Beauty Test Box, συγγνώμη, και είπαμε να πάρουμε σαμπουάν και κρέμα μαλλιών. Τώρα γενικά που μένω με την Νικολίνα τα μοιραζόμαστε όλα, οπότε πάνε όλα τα έξοδα δια δύο, οπότε πόσο με συμφέρει. Και διαλέξαμε, επειδή εγώ τελευταία είμαι στα πιο φυσικά προϊόντα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κι εσείς, προσπαθώ να χρησιμοποιώ πιο πολλά φυσικά προϊόντα, πιο οργανικά κλπ. Και διαλέξαμε, επειδή έχω ακούσει όλους να μιλάνε για αυτά τα προϊόντα, διάλεξα το σαμπουάν από τη Wine Cosmetics, το, πώς λέγεται, Hair Shampoo with Wine and Panthenol for Normal to Dry Hair, το δικό μου δηλαδή, και έχει και μια τριχούλα. Είναι αυτό εδώ, μυρίζει εκπληκτικά, μυρίζει σταφύλι, μυρίζει κρασί, δεν ξέρω τι μυρίζει, τρελάθηκα. Και πήραμε και μια κρέμα μαλλιών, η οποία λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται, η εταιρεία πάντως λέγεται Manufactura, κάπως έτσι, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται. Και πώς λέγεται η κρέμα, πάντως στο site έλεγε κρέμα μαλλιών πάλι λέει, εδώ. Και πήραμε και αφρόλουτρο, γιατί είπαμε γιατί όχι. Και πήραμε από τη σειρά Dead Sea Tradition, αυτό εδώ είναι το αφρόλουτρο. Και την αντίστοιχη body lotion, την οποία θα την αφήνουμε στο μπάνιο, ευτυχώς έχει αυτό και θα το πατάμε κατευθείαν. Πάλι την Dead Sea Tradition. Είναι όλα βιολογικά καλλυντικά, θα σας αφήσω πάλι τα link από κάτω. Βιολογικά καλλυντικά λέω, βιολογικά προϊόντα, φυτικά. Και θα σας αφήσω όλα τα link από κάτω, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου τι μέσα από αυτά. Ναι, αυτά. Και πάλι, να πω για το e-shop του Beauty Test Box, ότι μου στείλανε, ρε παιδιά, σαν δώρο μέσα, ένα lip balm, αυτό εδώ, το οποίο είναι full size και είναι πάλι από την εταιρεία την ίδια, που λέγεται Manufactura, κάπως έτσι, δεν ξέρω να το προφέρω σωστά. Και μου στείλαν και αυτή εδώ την κρέμα, η οποία είναι από την εταιρεία Boucherie, αν προφέρω σωστά. Και είναι Intensive Repairing Gel, Restructuring, Healing, Moisturizing Action of Chapped, Irritated and Damaged Skin. Πώς θα μιλάω έτσι στα αγγλικά μου. Και είναι αυτή εδώ, εγώ κάηκα πρόσφατα εδώ και την έβαλα κατευθείαν, εκτός ότι με ανακούφισε πάρα πολύ, κάνει την πληγή να φεύγει πιο γρήγορα. Την χρησιμοποιώ συνέχεια και νομίζω είναι κάτι σαν φενιστήλ, αν μπορώ να κάνω, ή φύτης, και έτσι σε δροσίζει σαν φενιστήλ, αλλά είναι ένα πλαστική κρεμούλα, οπότε χάρηκα πολύ μικρά. Αυτά εδώ πέρα τα δύο προϊόντα θέλω να τα δοκιμάσω πάρα πολύ και να σας πω την άποψή μου, δεν είναι πάρα πολύ οικονομικά και γι' αυτό θέλω να δω αν τους αξίζουν και αν αξίζουν ειλικρινά, νομίζω ότι θα τα ξαναπάρω. Και αφού σας έδειξα όλα αυτά,
Και κάπου εδώ, αυτό το haul έφτασε στο τέλος του. Ναι, νομίζω ότι έχω και κάτι άλλο, αλλά τελικά δεν έχω. Σίγουρα δεν έχω κάτι άλλο. Ψέματα έχω. Μια φούστα που ξέχασα να σας δείξω είναι αυτή εδώ. Είναι από τα Pink Woman. Κάνει ένα σχέδιο πολύ περίεργο, έτσι λίγο πιο διαφορετικό από τις κανονικές μαύρες φούστες, στις απλές. Και αυτή την πήρα μόνο 10 ευρώ. Στρώνει πάρα πολύ ωραία, κολακεύει πάρα πολύ. Και αυτή ήταν και η τελευταία μου αγορά. Και αφού όντως τελειώσαμε, πάμε τώρα στα δωράκια που σας έχω. Λοιπόν, πρώτον, να σας πω ότι μία τυχερή θα κερδίσει το κολλιό που φοράω σήμερα εγώ, το οποίο είχε την καλοσύνη να μου στείλει η κοπέλα που έχει τη σελίδα στο Facebook Stacy's Art και θα κάνει ένα αντίστοιχο κολλιό δώρο σε μία από εσάς. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για αυτό το δωράκι. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στο διαγωνισμό είναι να γράψετε ένα σχόλιο από κάτω από αυτό το βίντεο, τι θα θέλατε να έχετε αυτά τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να μου γράψετε τα κλασικά υγεία, αγάπη κλπ. Μπορείτε να μου πείτε, θα ήθελα να έχω τον γκόμενο της γειτόνης σας ή θα ήθελα να έχω 2 εισιτήρια για να πάω στο Παρίσι, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Αυτό. Και επίσης να κάνετε like όσες έχετε Facebook στη σελίδα της Stacy στο Facebook. Θα έχω το link από κάτω. Και το δεύτερο δωράκι που έχω να σας δώσω είναι από τη σελίδα στο Facebook Smash Like Soaps. Η κοπέλα αυτή λοιπόν που έχει αυτή τη σελίδα μου έστειλε ένα body butter βασικά, είχε την καλοσύνη να γράψει και πάνω κρέμα σώματος, σοκολάτα και φράουλα για τη Μαρίλια. Συγκινητικό. Λοιπόν, και ειλικρινά, είναι αυτή εδώ. Η ποσότητα σας είναι μικρή, αλλά χρειάζεται την ελάχιστη ποσότητα. Παιδιά, δεν έχω δοκιμάσει καλύτερο άρωμα στη ζωή μου. Θέλω να το φάω, θέλω να βάλω τη γλώσσα μου μέσα. Μυρίζει σαν λίλα πάουζε. Όποιος την έχει μυρίσει από τους φίλους μου έχει τρελαθεί. Δεν θέλω να τελειώσει καθόλου. Όταν τελειώσει το είπα και στην κοπέλα, θα παραγγείλω και θα αγοράσω, γιατί μυρίζει καταπληκτικά και έχει την καλοσύνη να μου στείλει και ένα δωράκι για σας και το έφτιαξε πάρα πολύ όμορφο και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό και είναι αυτό εδώ. Και τι έχει μέσα τώρα αυτό. Η κοπέλα αυτή φτιάχνει καλλιτικά βιολογικά στο σπίτι, κρέμε σώματος, σαπούνια κλπ. Και έχει μέσα σαπουνάκια τα οποία είναι όλα χριστουγεννιάτικα. Έχει αυτό εδώ που είναι σαν μπισκοτάκι, έχει έναν Άγιο Βασίλη και έχει και το μπαστούνάκι το κλασικό. Μέσα επίσης στο κουτάκι έχει μικρά σαπουνάκια τα οποία είναι πάρα πολύ γλυκούλικα, σε αστεράκια, σε μπαστούνάκι κλπ. Και τριαντάφυλλο, τα οποία μυρίζουν τέλεια, δηλαδή αυτό μυρίζει τριαντάφυλλο. Έχει μέσα ένα μεγάλο σαπούνι. Όταν ανοίξεις το κουτί, σου έρχεται μια μυρωδιά και λες, αυτό είναι, δεν κάνω μπάνιο σήμερα. Ό,τι μυρωδιά έκανα πάνω την πήρα. Λοιπόν, και αυτό είναι σαπούνι με βούτυρο καριτέ, χαμομηλέλαιο και καλέντουλα. Και είναι και μόβ και έχει και χρυσόσκονη. Και έχει ένα lip balm μήλο κανέλα, αυτό εδώ, το οποίο θα το μυρίσω. Αχ, μυρίζει Χριστούγεννα. Και 2 body butters, αυτά εδώ, τα οποία εντάξει, όποια τα κερδίσει και τα φοράει θα με θυμηθεί. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω, θέλω να τις κλέψω τις συνταγές σε τέτοια φάση. Το ένα είναι μπισκότο πτυμπερ. Θα το ανοίξω να το μυρίσω τώρα. Ωραία. Και το άλλο είναι Big Bubble. Εντάξει. Μακάρι να μπορούσα να σας περάσω τη μυρωδιά μέσα από την κάμερα, μέσα από αυτό το βίντεο. Μια τυχερή λοιπόν θα κερδίσει όλα αυτά για να μας χομυρίζει και να θυμάται και εμένα και την κοπέλα από το Smells Like Soaps.
Πάλι, για να μπείτε στο διαγωνισμό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε ένα μήνυμα από κάτω γράφοντας τι θα θέλατε για φέτος τα Χριστούγεννα. Εγώ θέλω ένα σκυλάκι. Ας μου πάρει κάποιος ένα σκυλάκι. Αυτό. Και επίσης θα σας βάλω και τη σελίδα της κοπέλας σας από κάτω, στις πληροφορίες, για να κάνετε like όσες έχετε Facebook. Αυτό το βίντεο βγήκε τεράστιο. Δεν βλέπω το χρόνο, αλλά ελπίζω να βγει και κάτω από μισή ώρα, Θεέ μου. Κάπου εδώ παίρνω μια ανάσα. Ελπίζω να περάσετε όλες καλά. Να σας ενημερώσω για το επόμενο βίντεο. Τι έχω στο μυαλό μου εγώ να κάνω, αλλά ποτέ δεν γίνεται. Θέλω να κάνω μακιγιάζ χριστουγεννιάτικο. Χριστουγεννιάτικο που θα φορούσα εγώ. Όχι κάτι πολύ εντυπωσιακό, γιατί ξέρω ότι και εγώ δεν το φοράω. Κάτι πιο απλό, αλλά χριστουγεννιάτικο. Επίσης θέλω να σας κάνω review για τα προϊόντα που είχα πάρει από το φαρμακείο και πολλές μου στείλατε μήνυμα ότι πρέπει να κάνω review, οπότε θέλω να το κάνω και αυτό, γιατί τα χρησιμοποιώ αρκετό καιρό και μπορώ να σας πω τη γνώμη μου. Και θέλω να κάνω και ένα βίντεο με χριστουγεννιάτικα outfits, γιατί ετοιμάζω πάλι κάτι πολύ καλό για διαγωνισμό, οπότε και εκεί θέλω να μπει κάπως. Και θέλω να σας κάνω ένα βίντεο με το πώς κάνω λεύκανση στα δόντια μου. Αν σας ενδιαφέρει, γράψτε το μου και αυτό από κάτω αν σας ενδιαφέρει, γιατί είμαι έτσι αν θα το κάνω ναι ή όχι. Ποιο σύστημα χρησιμοποιώ και λοιπά και αν σας ενδιαφέρει. Αυτά, τέρμα υπολογία. Τέρμα τα πολλά λόγια. Θα τα πούμε πάλι σε ένα βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλες. Γεια σας, να περνάτε όμορφα.